Την πρώτη μεγάλη πράσινη επένδυση στη χώρα μας θεμελίωσε ο πρόεδρος του Ομίλου Μυτιλινέως μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Άγιο Νικόλαο Βιωτίας. Πρόκειται για το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με φυσικό αέριο, μια επένδυση που φιλοδοξεί να αποτελέσει πιλότο για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Την πρώτη μεγάλη πράσινη επένδυση της μεταμνημονιακής εποχής θεμελίωσε ο πρόεδρος του Ομίλου Μυτιλινέως μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Ευάγγελος Μυτιλινέως, ανταποκρινόμενος στην πράσινη ατζέντα που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε παρόν. Μέχρι το τέλος του 2030, ο τομέας μεταλλουργίας της εταιρείας, η ιστορική αλουμίνιο της Ελλάδος και άλλες μονάδες της εταιρείας στο εξωτερικό θα ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές, μηδενίζοντας το περιβαλλοντικό βιομηχανικό αποτύπωμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο να επενδύσει στην Ελλάδα. Φέρνοντας ως παράδειγμα την επενδυτική κίνηση της Μυτιλινέως, τόνισε ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το έργο θεμελιώνεται στην αρχή της νέας κυβέρνησης. Ο επιχειρηματικός κόσμος καλείται και αυτός να ανταποκριθεί στο δικό του ρόλο. Να εμπιστευτεί την Ελλάδα και να κερδίσει και αυτός μαζί της. Στην τελετή θεμελίωσης του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 826 ΜΒ, που θα κοστίσει 350 εκατομμύρια ευρώ, έδωσαν τον παρόν αρκετοί επιχειρηματίες αλλά και πολιτικοί. Η νέα μονάδα θα επιτυγχάνει θερμική απόδοση μεγαλύτερη από 63%, που είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Η Μυτιλινέως, που είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός με χαρτοφυλάκιο 1200 ΜΒ, απαρτιζόμενο από τρεις θερμικές μονάδες, μαζί με το νέο εργοστάσιο θα ξεπεράσει τα 2000 ΜΒ.